Η επιχείρηση αποσυμφώρηση τη Μόρια άρχισε καθώ το πρωί τη Παρασκευή αναχώρησαν με το πλοίο τη γραμμή για την Καβάλα οι πρώτοι 100 από του συνολικά 2.000 ετούντε άσυλο. Προορισμό του είναι ο νέο στην περιοχή τη Βόλβης στη Θεσσαλονίκη, δυναμικότητα περίπου 1.200 ατόμων. Μιλώντα στην ΕΡΤ, ο Υπουργό Μεταναστευτική Πολιτική Δημήτρη Βίτσα χαρακτήρισε οριακή την κατάσταση, κυρίω σε Λέσβο, Σάμο και Χίο, λέγοντα ότι η λύση είναι η αποσυμφόρηση. Μαζί με την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία φτιάξαμε το, την προηγούμενη περίοδο 7.000 θέσει. Θα φτιάξουμε άλλε 10. Αλλά και πάλι εξαρτόμαστε από τι ροέ και εξαρτόμαστε και από την ανακατανομή. Σύμφωνα με τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη Λέσβο 11.000 πρόσφυγες και μετανάστες, εκ των οποίων 8.000 στη Μόρια, 1.200 στο Καράτεπε και 800 σε σπίτια. Υπό το βάρος των πιέσεων, των κατοίκων, των τοπικών αρχών, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, αλλά και των ίδιων των μεταναστών, ξεκίνησε η αποσυμφόρηση στη Μόρια. Ωστόσο, αν οι προσφυγικές ροές διατηρηθούν στα επίπεδα των τελευταίων εβδομάδων, τότε το πρόβλημα θα δημιουργηθεί ξανά. Από τη Λέσβο για το Γύρο Νιούς,